Θέμα χρόνου είναι πλέον η έναρξη του νέου προγράμματο για την επιδότηση στου ηλιακού θερμοσύφωνε για τα νοικοκυριά μετά τι αποφάσει του ΕΚΟΦΗΝ. Σύμφωνα με τα όσα έχει πει σχετικά ο Υπουργό Ενέργεια Κώστα Κρέκα, το νέο πρόγραμμα έχει ενταχθεί στο Repower EU και θα ξεκινήσει μόλι προχωρήσει η ευρωπαϊκή έγκριση, το οποίο και έγινε. Επόμενο βήμα είναι πλέον η επίσημη έναρξη του προγράμματο και το άνοιγμα τη πλατφόρμα για τι αιτήσει. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμή, το νέο πρόγραμμα επιδότηση που σχεδιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια. Για την αντικατάσταση του παλαιού τύπου ηλεκτρικών θερμοσυφώνων με σύγχρονου ηλιακού, προβλέπει μέσω κόστο αγορά από 800 έω και 1000 ευρώ και υπολογίζεται πω θα έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων έως το τέλο του έτου. Είναι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να έχει γίνει πρόγραμμα και να έχει επιδοτηθεί ο καταναλωτή. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει θερμοσύφωνα ηλεκτρικό. Και δεν υπάρχει σπίτι που να μην καταναλώνει ζεστό νερό. Πέραν από αυτά που δεν μπορεί αντικειμενικά να τοποθετηθεί κάποιο ηλιακό θερμοσύμφωνα, ο ηλιακό θερμοσύμφωνα είναι το μόνο πράγμα, η μόνη συσκευή στο σπίτι που επιστρέφει χρήματα από την πρώτη στιγμή τη χρήση του. Και βέβαια για, για, έναν ακόμα λόγο, ότι οι κατασκευαστές των ηλιακών είναι κατά κανόνα ελληνικές βιομηχανίες δεν είναι μόνο δηλαδή το όφελος που θα έχει ο καταναλωτής, αλλά και το όφελος που θα έχει η ελληνική οικονομία γενικότερα. Θα υπάρξει μεγάλη ανάπτυξη στο χώρο κατασκευής ηλιακών συστημάτων, θα υπάρξει μεγάλη κίνηση και στο εμπόριο και θα έχει τεράστιο όφελος ο καταναλωτής. Βέβαια, θα πρέπει η πολιτεία να κινηθεί αυτή τη φορά γρήγορα. Είπανε ότι θα το βάλουν μπρο το πρόγραμμα ότι θα λειτουργήσει, μάλλον θα γίνουν οι αιτήσει μέσα στον χρόνο που διανύουμε και μέσα στον καινούριο χρόνο θα ξεκινήσει η εφαρμογή του. Μακάρι να ακούσουν τους ειδικού και όσους έχουμε εμπειρία στο θέμα ηλιακό πολλά χρόνια και να εφαρμόσουν το πρόγραμμα γρήγορα και αποτελεσματικά για να πετύχουν και μεγάλες οικονομίες κλίμακος στα νοικοκυριά, αλλά και να δουλέψει η ελληνική βιομηχανία που τόσο το έχει ανάγκη. Ουσιαστικά θα επιδοτηθεί η, η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσύφωνα ε, ως, ε, ώστε να ε, αποφευθεί η χρήση του ε, ηλεκτρικού... ηλεκτρικού ε... Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα ακριβώς, να επιδοτηθεί η αγορά ηλιακού θερμοσύφωνα και ε, όσον αφορά την... Ε, θα, θα ήταν ευχής έργων να συνοδευόταν... ...από απόσυρση ηλεκτρικού θερμοσύφωνα. Ε, ώστε να φανεί ποια σπίτια πετάνε τον ηλεκτρικό για να βάλουν ηλιακό...